6 τουλάχιστον άτομα συμμετείχαν στην ένοπλη ληστεία και στην απόπειρα ληστείας, όπου σημειώθηκε σήμερα το πρωί ταυτόχρονα σε 2 υποκαταστήματα τραπεζών στην Ελευθερούπολη Καβάλας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Υποβολή κινήτρων παραγωγικότητα σε υπαλλήλους του Δήμου ήταν το κύριο θέμα που συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής. Το 65% των ελληνικών οικοκυριών καταφέρει στο δανεισμό για να καλύψει ακόμα και βασικές ανάγκες διαβίωσης. Αποκαλύπτει σήμερα Παγκόσμια Μέρα Αποταμίευσης, έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Η έλλειψη προσωπικού και η έλλειψη καθαριότητας είναι τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση των πρωτοβάθμιων σωματείων των νοσοκομείων όλης της χώρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την απειλή όπλων 6 τουλάχιστον άτομα συμμετείχαν στην ένοπλη ληστεία αλλά και στην απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε το πρωί ταυτόχρονα σε 2 υποκαταστήματα τραπεζών στην Ελευθερούπολη της Καβάλας. Ισχυρές μάλιστα αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ενόπλων ληστών που απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. 6 τουλάχιστον άτομα συμμετείχαν στην ένοπλη ληστεία και στην απόπειρα ληστείας, όπου σημειώθηκε σήμερα το πρωί ταυτόχρονα σε 2 υποκαταστήματα τραπεζών στην Ελευθερούπολη της Καβάλας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της πόλης από τους πυροβολισμούς όπου αντάλλαξαν οι αστυνομικοί με τους δράστες. Σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν οργανώσει ληστές, 2 από τους οποίους εισέβαλαν στο υποκατάστημα της Alpha Bank, άλλοι 2 σε εμπορική, όπου βρίσκεται σε διπλανό κτίριο στην κεντρική πλατεία της Ελευθερούπολης, ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν στο πεζοδρόμιο μπροστά από τις εισόδους των 2 υποκαταστημάτων. Με την απειλή των όπλων απέσπασαν από το υποκατάστημα της Alpha Bank το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ. Αλλά την ίδια ώρα οι συνεργάτες τους βγήκαν πανικόβλητοι από το κατάστημα της εμπορικής, καθώς καθυστέρησαν από το σύστημα χρονοκαθυστέρησης στο χρηματοκιβώτιο, ενώ την ίδια ώρα τέθηκε παράλληλα σε λειτουργία το σύστημα του συναγερμού στην τράπεζα Alpha Bank. Με ανάγκαση να πάμε στο χρηματοκιβώτιο και να προσπαθούμε να το ανοίξουμε. Λόγω χρονοκαθυστέρησης το χρηματοκιβώτιο δεν άνοιγε, του έδινε τα χρήματα από το πορτοφόλι, δεν τα ήθελε γιατί δεν του φτάνανε και ζητούσε περισσότερο. Ήδη χτυπήθηκε ο συναγερμός από τους συναδέλφους, οπότε πρόλαβε η αστυνομία, ακούστηκε το πυροβολισμό έξω και αναγκαστήκαν και φύγαν χωρίς να πάρουν χρήματα, χωρίς να πάρουν τίποτα απολύτως από εμάς. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά όλοι είμαστε άκρα υγείας και δεν έχει συμβεί τίποτα απολύτως ως προς τους υπαλλήλους. Αφορούσε... Φορούσαν κουκούλες, κράνος και μαντήλι μαύρο στο πρόσωπο για να μην μπορούμε να το γνωρίσουμε. Λόγω της χρονοκαθυστέρησης επικράτησε πανικός και οι 6 δράστες άρχισαν να τρέχουν. Στην περιοχή έφτασαν αμέσως αστυνομικοί, καθώς το σύστημα συναγερμού είναι συνδεδεμένο με το αστυνομικό τμήμα. Μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί, οι ληστές άρχισαν να πυροβολούν με όπλα Καλάσνικοφ και οι αστυνομικοί απάντησαν στα πυρά με αποτέλεσμα να σημειωθεί πανικός. Σε λίγο ακούστηκαν πυροβολισμοί. Τότε βγήκα να δω, αλλά είδα μόνο τον κόσμο που έφυγε. Μας είπαν, σπρώξαν τον κόσμο, έπεσε κάτω. Κατά τη διάρκεια που ήταν μέσα αυτή, είχε μπει και ένας άλλος πελάτης, τον οποίο σπρώξαν, εκείνος οριάστηκε κάτω. Μετά, όταν ακούσαν τον πυροβολισμό, βγαίναμε στην έξω εμείς να δούμε τι γίνεται. Είδαμε 4 άτομα, 2 μηχανές. Ήταν 4 άτομα. Τι χρόνο. Δεν μπορούσε να συστήσει κάποιο τίποτα. Χαρακτηριστικά και τέτοια δεν φορούσαν κράνη. Ο ένας φορούσε κράνος και μέσα από το κράνος γυαλιά. Εποφολούμενοι από τον πανικό και το συνοστιμό που δημιουργήθηκε, η εξαμελή συμμορία κατάφερε να διαφύγει. Ενώ από τις κοιλίδες αίματος όπου βρέθηκαν στο σημείο της συμπλοκής, οι αστυνομικοί συμπεραίνουν ότι τουλάχιστον ένας από τους δράστες τραυματίστηκε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την περιοχή της Καβάλας και τους γειτονικούς νομούς έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ένοπλων ληστών. Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα χρήματα που απέστησαν από το ταμείο ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ. Οι κάτοικοι πάντως είναι επιφυλακτικοί και τονίζουν ότι οι δράστες είναι αλλοδαποί. Φυσικά είναι αναμενόμενο γιατί με τόσους μετανάστες, λαθρομετανάστες που έχουμε στην περιοχή μας, λογικό ήταν ότι κάποια στιγμή θα είχαν αυτό το αποτέλεσμα.
Με 52 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, συνεδρίασε χτες το Δημοτικό Συμβούλιο της Κομωτινής. Μεταξύ των άλλων θεμάτων, εγκρίθηκαν και ομόφωνα η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και η καταβολή κινήτρων παραγωγικότητας στους υπαλλήλους του Δήμου. Η καταβολή κινήτρου παραγωγικότητας σε υπαλλήλους του Δήμου ήταν το κυριότερο θέμα που έτυχε έγκριση από το πρώτο μετεκλογικό Δημοτικό Συμβούλιο της Κομωτινής. Το θέμα απασχόλησε τους υπαλλήλους των ΟΤΑ από το 1993, καθώς εκκρεμούσαν προσφυγές υπαλλήλων στα διοικητικά δικαστήρια. Για το Δήμο Κομωτινής πρόκειται για ένα ποσό 207 εκατομμυρίων, το οποίο θα διανεμηθεί σε δύο φάσεις. Το 50% θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο είχε τη δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να το κατανείμει σε 4 αιτήσεις δόσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του 20% μέχρι τις 31/12 του 2002 και το υπόλοιπο 30% μέχρι 31/7 του 2003. Δηλαδή δεσμεύτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και με τη σειρά του δέσμευσε την Δημοτική Αρχή να καταβάλει τις οφειλές αυτές προς τους συνεργάτες της μέσα σε 9 μήνες. Πιστεύω ότι το αίτημα ικανοποίησε και τους δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά και τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν μια τριβή μεταξύ των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπαλλήλων που εκκρεμούσε από το 1996. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή έχει δείξει το πρόσωπό της στο φιλεργατικό σε μια σειρά αποφάσεις όσον αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, γιατί τους θεωρεί πραγματικούς συνεργάτες της στο έργο που επιτελεί. Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Βατσικλής πήρε το λόγο για να ευχαριστήσει όλους για το δίκαιο και αξιοπρεπή προεκλογικό αγώνα. Ευχή του Τάσου Βατσικλή είναι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συσταθεί τον Ιανουάριο να σταθεί στο ύψος του και κάθε Δημοτικό Σύμβουλο να τιμήσει ξεχωριστά την ψήφο των Δημοτών της Κομωτινής. Πριν από την ημερήσια διάταξη, ζήτησα το λόγο από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και ευχαρίστησα όλους τους Δημοτικούς Συμβουλίους και καθέναν ξεχωριστά για τον πολύ όμορφο προεκλογικό αγώνα κάναμε, ανεξάρτητα στον ποιο συνδυασμό ανήκανε, γιατί με τον πολιτικό λόγο που εκφράσανε, με τα προγράμματα που εκθέσανε, με την πολιτική πρόταση που καταθέσανε, δώσανε τη δυνατότητα στους συνδημότες μας να κατανοήσουν πλέον ότι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εξυπηρετούν μόνο προσωπικά αιτήματα ή προσωπικά προβλήματα των δημοτών, αλλά όλοι είναι άνθρωποι καταρτισμένοι, κοινωνικά καταξιωμένοι, και από όποιο μετερίζει και αν κληθούν να συμμετέχουν στις δημοτικές επιτροπές, είτε εκλέχθηκαν είτε δεν εκλέχθηκαν, είτε είναι της νέας πορείας είτε είναι των άλλων παρατάξεων, με το ίδιο στένος, με το ίδιο πάθος και ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, θα προσφέρει στο να γίνει η Κομωτινή Κυκισμίδης πρότυπο. Η έλλειψη προσωπικού αλλά και η ελλιπής καθαριότητα και φύλαξη στους χώρους του νοσοκομείου είναι μερικά από τα προβλήματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση των πρωτοβάθμιων σωματείων των νοσοκομειακών υπαλλήλων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι εργαζόμενοι μάλιστα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στο ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων εάν δεν εισακουστούν τα αιτήματά τους. Συνεδρίασαν σήμερα το πρωί τα πρωτοβάθμια σωματεία των νοσοκομείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή, όπου έγινε η καταγραφή προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Η έλλειψη προσωπικού, η ελλιπής καθαριότητα και φύλαξη στους χώρους του νοσοκομείου είναι μερικά από τα αγκάθια για τα οποία ζητείται επειγόντως λύση από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, και ενώ οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Στο Υπουργείο Υγείας, μέσω του Προέδρου του ΠΕΣΥ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Χασάπη, ο οποίος έχει ενημερωθεί, και όλο το Συμβούλιο βεβαίως, έχουν ενημερωθεί για όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν βλέπουμε επίλυση προς το παρόν, γι' αυτό θα επανέλθουμε πιο δυναμικά. Οι σημερινές αποφάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, αφού θα ιεραρχηθούν, διότι μπήκαν τόσα πολλά ζητήματα που δεν είναι δυνατόν να επιληθούν όλα αυτομάτως, θα έρθουμε σε επαφή με τον Πεσιάρχη και με τον Υπουργό μέσω της Ομοσπονδίας μας, όπου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις.
ίσως υπάρξουν κάποιες κινητοποιήσεις. Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως ναι. Εάν δεν δοθούν λύσεις, ενδεχομένως να υπάρξουν και κινητοποιήσεις. Στο άμεσο μέλλον δεν θα μπορούσα να πω, δηλαδή στην ερχόμενη εβδομάδα, αλλά μέσα στο μήνα οπωσδήποτε θα έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις, διότι δεν είναι δυνατόν να τραβήξει άλλο αυτή η κατάσταση. Ειδικότερα για το Σισμανόγλιο νοσοκομείο Κομωτινής, τα προβλήματα αλλά και το οικονομικό έλλειμμα όλο και συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εισπράττουν μια συνεχή απογοήτευση που τους οθεί στον αγώνα για διεκδίκηση. Και θέσαμε όλοι καθένας τα προβλήματά τους στο Συμβούλιο του ΠΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από εκεί πέρα το ΠΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι εργαζόμενοι, πάντα φυσικά το ΠΣΥ των εργαζομένων, τα έχει καταγράψει και θα τα θέσει υπόψη του Προέδρου του ΠΣΥ του κ. Χασάπη. Ειδικά για το νοσοκομείο της Κομωτινής, όπως θέλετε, το νοσοκομείο της Κομωτινής έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, διότι λόγω του πληθυσμού που έχουμε με την κοινωνία, έχουμε πολλούς απόρους οι οποίοι αυτοί δεν πληρώνουν στο νοσοκομείο και γι' αυτό το νοσοκομείο της Κομωτινής έχει έλλειμμα, διότι δεν μαζεύουν χρήματα από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και νοσηλεύονται ή εξετάζονται, από όπως θέλετε δεν πληρώνουν και συσσωρεύονται. Τα χρέη, νομίζω, είναι περίπου. Αφού σας το είπε και ο διοικητής, είναι το ξέρει καλύτερα ο διοικητής το χρέος. Όπως σας είπε και ο πρόεδρος του ΠΣΥ, μέσα στα προβλήματα όλων των νοσοκομείων είναι και το πρόβλημα του νοσοκομείου της Κομωτινής, η έλλειψη του προσωπικού. Είναι γι' αυτό το κυριότερο. Και γι' αυτό οι εργαζόμενοι καταβάλουν τις όποιες προσπάθειες μπορούν οι υπεράνθρωποι, αλλά κάποιες προσπάθειες θα σταματήσουν. Η κινητή μονάδα ενημέρωσης για το φαινόμενο της εξάρτησης από τις ουσίες λειτουργεί από το 1989 και καλύπτει γεωγραφικά όλη την επικράτεια και κυρίως περιοχές που δεν διαθέτουν υπηρεσίες ενημέρωσης για τη μάστουγα του αιώνα, δηλαδή τα ναρκωτικά. Σήμερα πάντως η κινητή μονάδα βρέθηκε στην πόλη της Κομωτινής με στόχο πάντα την πρόληψη σε συνεργασία με όλες τις πληθυσμιακές φυσικά ομάδες. Η κινητή μονάδα ενημέρωσης για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών Πήγασος, που λειτουργεί από το 1989 και έχει σαν στόχο την παροχή σωστής και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης για τα θέματα των εξαρτήσεων, αλλά και την ευαισθητοποίηση για τις βασικές αρχές και μεθόδους της πρόληψης, βρίσκεται αυτές τις μέρες στην πόλη της Κομωτινής, στα πλαίσια των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί στις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την προώθηση της πρωτογενούς πρόληψης με τη συνεργασία όλων των δυνάμεων που συνθέτουν τον κοινωνικό ιστό, αλλά και την παροχή υπηρεσιών δευτερού γενούς πρόληψης, όπως ενημέρωση και κινητοποίηση για θεραπεία ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών. Σαν Πήγασος, όταν πάμε σε μια τοπική κοινωνία, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να εμπλακούμε και να έρθουμε σε επαφή με όλα τα στοιχεία, όλα τα μέρη που απαρτίζουν αυτή την κοινωνία. Σαφώς έχοντας το πρόβλημα των νοσοεξαρτήσεων σαν κεντρικό στόχο, θα εμπλακούμε με τα στοιχεία, με τις ομάδες αυτές που έχουν πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες έχουν περισσότερο ή λιγότερο από άλλες ομάδες. Mm-hmm. Ξέρω, συνήθως αντιμετωπίζω την ερώτηση από τους δημοσιογράφους, έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, πού πάμε, ή σαν πόλη είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από τους άλλους. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, ότι είναι ένας μύθος. Μην γελιόμαστε, η ελληνική κοινωνία πια δεν έχει στεγανά. Ίσως αν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός, είναι κάποια μικρά, κάποιες ιδιαίτερες περιοχές, οι οποίες πλέον νομίζω και αυτές έχουν εγκαταλείψει το στεγανό. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μεταξύ ομάδων, αλλά δεν υπάρχουν πια στεγανά. Που σημαίνει ότι το πρόβλημα κυκλοφορεί, το πρόβλημα εμπλέκει όλους. Και το πρόβλημα δεν είναι εκεί που φαίνεται. Θα σας πω ότι οι μικρές κοινωνίες έχουν χρήστες ως ένα σημείο. Από εκεί και πέρα οι χρήστες, για διαφόρους λόγους που δεν είναι τη στιγμή να το πούμε, φεύγουν και θα πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Την επίσκεψη του λεωφορείου Πήγασος κυρίως σε περιοχές που δεν διαθέτουν υπηρεσίες ενημέρωσης για το φαινόμενο της εξάρτησης από τις ουσίες στηρίζει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο λειτουργεί η ομάδα κινητοποίησης χρηστών για μείωση και διακοπή της χρήσης και παρέχεται στήριξη στην οικογένεια του εξαρτημένου μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας και ατομική συμβουλευτική. Επίσης γίνονται σεμινάρια για όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.
Το κέντρο, όπως φαίνεται και από την επωνυμία του, είναι Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης και απευθύνεται και στον κόσμο της Κομωτινής. Οι μέρες αυτές που είμαστε εδώ ουσιαστικά είναι η πρώτη μας ευκαιρία, που πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, για να βρούμε και τρόπους συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και με τους φορείς της Κομωτινής. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση της παρέμβασής μας στο στρατό της περιοχής του Νομού Ρολόπης. Είμαστε στην περίοδο της ευαισθητοποίησης των μονίμων στελεχών του στρατεύματος. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχει ξεκινήσει αυτή η παρέμβαση και θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες. Την κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής και την αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης περιλαμβάνουν τα έργα που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στον οικισμό των ποντίων του Δήμου των Σαπών. Ο συνολικός πάντως προϋπολογισμός των εργασιών που ξεκίνησαν και χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα φτάνει στα 150 εκατομμύρια δραχμές. Σε εξέλιξη βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο μόνιμο οικισμό των ποντίων ομογενών στις Σάπες, έργα κατασκευής νέων τοπικών οδών και βελτίωση υφιστάμενης οδικής υποδρομής και αναζωογόνησης της υποδομής σύνδρευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών, τα οποία ξεκίνησαν και χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέρχονται σε 150.000 εκατομμύρια δραχμές. Η υλοποίηση του έργου αποτέλεσε συστηματική επιδίωξη Δημοτικής Αρχής του Σαπών. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον χώρο που κατασκευάζεται η δεύτερη δεξαμενή για τον μόνιμο οικισμό ποντίων προσφύγων στις Σάπες. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο σε ένα συνολικότερο πλαίσιο έργων ύψους 150 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης από τα ΠΕΠ. Αυτά τα έργα έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων ομογενών μας από τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο μόνιμο οικισμό ποντίων στις Σάπες. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης ίδρυυσης. Ήδη με τη δεξαμενή αυτή που κατασκευάζεται έχουμε αποθήκευση περισσότερης ποσότητας νερού, αλλά πολύ περισσότερο γίνεται σε μια διαφορά κάποιων 40 περίπου μέτρων από την άλλη δεξαμενή και έτσι αποφεύγονται οι μεγάλες ατμόσφαιρες της πίεσης για να αποφύγουμε και τα σπασίματα τα πολλά και τις βλάβες που αντιμετωπίζαμε όλη τη χρονιά μέσα στο μόνιμο οικισμό των ποντίων και όχι μόνο όλη τη χρονιά από την ίδρυση του οικισμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκτός των άλλων την κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής και αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης του οικισμού. Ακόμα, ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις οδικής υποδομής, κατασκευή τυχείων αντιστήριξης, διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, πλατιών και παιδικών χαρών. Συνεργασία των ανάδοχων κατασκευαστικών εταιριών εγκαταστάθηκαν και εργάζονται στην περιοχή εδώ και 20 μέρες. Σημειώνεται πάντως ότι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι 60 ημερολογιακές μέρες για τα έργα στον Δήμο των Σαπών. Παράλληλα όμως με αυτά τα έργα έχει ξεκινήσει και μια δεύτερη εργολαβία που είναι τα τυχεία αντιστήριξης στα σημεία που δεν υπήρχαν στον οικισμό και ήταν επικίνδυνα αυτά τα σημεία και για, για κατολιστήσεις αλλά και για καθιζήσεις δρόμων, πλατιών, πεζοδρομίων και γενικά επικίνδυνα για τους κατοίκους και ξεκινά και στο τέλος αφού ολοκληρωθούν αυτά τα έργα γίνεται και μια πλήρης αποκατάσταση με ασφαλτοστρώσεις μέσα στον οικισμό και με διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων, πλατιών, παιδικών χαρών κτλ. Φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι. Είναι η λαϊκή παροιμία που ταιριάζει σίγουρα στην παγκόσμια σημερινή ημέρα αποταμίευσης. Παρά το εορταστικό πάντως κλίμα, τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Καταναλωτών παρουσιάζουν το 91% περίπου των Ελλήνων να μην έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Και πώς να την έχουν εξάλλου. Το 65% των οικοκυριών καταφεύγει στο δανεισμό για να καλύψει ακόμη και βασικές ανάγκες διαβίωσης, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης που εορτάζεται σήμερα, 5η 31 Οκτωβρίου. Το 91% των Ελλήνων εμφανίζεται σύμφωνα με την ίδια έρευνα να μην έχει, να έχει ελάχιστες δυνατότητες αποταμίευσης, ενώ παράλληλα το 21-28% των πολιτών έχει πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης των στοιχειωδών αναγκών σε στέγαση και διατροφή. Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν άλλο χρώμα στο φετινό εορτασμό της αποταμίευσης και καταδεικνύουν καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Οι αποταμιευτές του ταμιευτήριου, οι πελάτες του ταμιευτήριου είναι της μεσαίας τάξης, θα μπορούσα να πω ότι αποταμιεύουν και καλά μάλιστα. Πάντως, έρευνες που έγιναν συγκεκριμένα για αυτή την ημέρα δείχνουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες χρωστάνε τελικά. Ναι, αυτό είναι θέμα των τραπεζών οι οποίες για λόγους πολιτικής δικής τους παροτρύνουν τον κόσμο να χρεώνεται και να χρωστάνε.
Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση ακόμα και των μικρών παιδιών, μια εκπαίδευση των μικρών παιδιών για την αποταμίευση? Γι' αυτό και το Ταμιευτήριο συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια, διοργανώνοντας και στα σχολεία διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και να κάνουμε μια ευχή για αυτή τη μέρα. Ευχή να αποταμιεύουν οι Έλληνες και στις δύσκολες στιγμές τους να μπορούν να ανταπεξέρχονται. Το νόημα της σημερινής ημέρας, παρόλα τα αρνητικά στοιχεία που έφερε στο φως τη δημοσιότητα στο Ινστιτούτο Καταναλωτών, παραμένει το ίδιο. Αποταμιεύστε για τις δύσκολες στιγμές. Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα των ταχυδρομικών ταμιευτηρίων που φέτος ξεκινούν νέα επέκταση των δραστηριοτήτων τους για την εξυπηρέτηση του κοινού. Βέβαια, η αποταμίευση γιορτάζεται σήμερα σε όλο τον κόσμο και το ταμιευτήριο, σαν μοναδικός εκπρόσωπος της παγκόσμιας οργάνωσης, συμμετέχει σε αυτόν τον εορτασμό. Η σημασία της αποταμίευσης είναι μια πολύ βασική και ανάγκη για τον κάθε πολίτη. Αποταμιεύει στις δύσκολες στιγμές για να έχει να διεκπαιρώσει κάποιες δύσκολες στιγμές του. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σαν εκπρόσωπος του φορέα, βέβαια σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια μετεξέλιξη και εντός των ημερών κατατέθηκε νομοσχέδιο με το οποίο από δημόσια υπηρεσία μετατρέπεται σε ανώνυμο εταιρεία αλλά με βασικό μέτοχο του κράτους, και από ένας αποταμιευτικός οργανισμός πλέον μετατρέπεται σε έναν κολοσσό τραπεζικό οργανισμό. Ήδη εντός δύο μηνών περίπου θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση αυτόματων ταμιακών μηχανών και θα επεκταθεί σε όλες τις εργασίες των τραπεζών. Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση της Πιτιοκάμπης άρχισαν σήμερα στο περιαστιακό δάσος της Καβάλας. Όπως διαβεβαιώνει μάλιστα το δασαρχείο της Καβάλας, το φάρμακο που θα χρησιμοποιηθεί είναι βιολογικό και εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Δύσκολες λέξεις. Άρχισαν σήμερα οι αεροψεκασμοί στο περιαστικό δάσος της Καβάλας για την καταπολέμηση της Πιτιοκάμπης. Οι αεροψεκασμοί θα καλύψουν όλη την περιοχή από το Περιγιάλι ως το ύψωμα Βασιλάκη σε συνολική έκταση 7.000 περίπου στρεμάτων. Όπως διαβεβαιώνει το δασαρχείο Καβάλας, το φάρμακο που θα χρησιμοποιηθεί είναι βιολογικό και εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο αλλά και την πανίδα της περιοχής. Ασμένη άνοιξη, είχαμε μία έξαρση της Πιτιοκάμπης σε όλα τα δάση, τα πεθυκοδάση της περιοχής αρμοδιότητας του δασαρχείου Καβάλας. Έτσι, η υπηρεσία μας αποφάσισε να κάνει αεροψεκασμό, ο οποίος γίνεται το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Θα ψεκάσουμε με βιολογικό σκεύασμα. Όχι με χημικό, και αυτό πρέπει να το τονίσω, γιατί οι κάτοικοι της πόλης Καβάλας δεν πρέπει να ανησυχούν από τον ψεκασμό ο οποίος θα γίνει. Δηλαδή αυτό το σκεύασμα πειράζει μόνο την Πιτιοκάμπη, τρώγοντας τις βελόνες του πεύκου. Σε ποιες περιοχές ακριβώς θα γίνει ο ψεκασμός? Θα ψεκάσουμε μόνο το περιαστικό δάσος Καβάλας, γιατί οι πιστώσεις οι οποίες είχαμε και αγοράσαμε το φάρμακο φτάνουν μόνο για αυτή την περιοχή. Και θα γίνουν μετά... Θα γίνουν με τα αεροσκάφη τα πεζετέλ, τα οποία χρησιμοποιούνται το καλοκαίρι για τις δασικές πυρκαγιές, για την κατάρρευση των δασικών πυρκαγιών. Μια ξεχωριστή πρόταση σε νέους και νέες από 18 μέχρι και 30 ετών που αγαπούν το θέατρο και έχουν τη θέληση να ασχοληθούν με την τέχνη αυτή, κάνει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Κομωδινής. Για μία ακόμη χρονιά θα λειτουργήσει το θεατρικό εργαστήριο του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου, που έχει γίνει πλέον θεσμό στα πολιτιστικά πράγματα της Κομωδινής. Στο εργαστήρι θα μπορούν να παίρνουν μέρος νέοι και νέες από 18 έως 30 ετών που ενδιαφέρονται για την τέχνη του θεάτρου και έχουν φυσικά θέληση για να καλύψουν δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο. Απευθύνεται σε νέους και νέες που έχουν έτσι μια αγωνία και έχουν ένα ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα και να συμμετέχουν. Βέβαια, οι απαιτήσεις οι δικές μας είναι αυξημένες, γιατί ο στόχος είναι να γίνει μια θεατρική παράσταση η οποία θα είναι προδιαγραφών τουλάχιστον επαγγελματικών, και αυτό πρέπει όταν το ΔΠΘ αναλαμβάνει κάτι τέτοιο. Και με αυτή την έννοια θα έχουμε έτσι κάποιες αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά το χρόνο και όσον αφορά την ουσιαστική συμμετοχή, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα επιτραπούν φαινόμενα έτσι μπαίνω-βγαίνω και ευκολιών. Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Δημήτρη Παπασταμάτη, στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι και φέτος η προετοιμασία θεατρικής παράστασης, η οποία υπολογίζεται να ανέβει το Μάιο του 2003. Το θεατρικό εργαστήριο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Στο παρελθόν έχει ανεβάσει και αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί παραδίδοντας μαθήματα θεατρικής παιδείας σε νέους και νέες.
Οι εισηγητές αυτοί δηλαδή που παραδίδουν τα μαθήματα είναι συνήθως ηθοποιοί ή συντελεστές του θεάτρου μας, οι οποίοι αφιλοκερδώς παραδίδουν αυτά τα μαθήματα και δεν είναι και υποχρεωμένοι, είναι εφόσον θέλουν, έτσι. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε εμείς. Για φέτος έχουμε σκοπό στην ενεργοποίηση του θεατρικού εργαστηρίου και αυτό είναι και μια έτσι φιλοδοξία τόσο του Δημάρχου και Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου του Τάσου Βατσικλίου όσο και δική μου, πέρα από τα μαθήματα θεατρικής παιδείας, γύρω στο Μάιο να έχουμε μια πολύ καλά προετοιμασμένη θεατρική παράσταση, μια θεατρική παράσταση που θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί. Αυτές ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι απόψινές βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Από εμάς, καλή σας νύχτα.